Είναι τα Pod Radio του Pro News. Κυριακή και οι κάτοικοι της πρωτεύουσας κατακλείζουν την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Αλλά είναι καταπληκτικό το νερό. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα και η γενικότερη ακρίβεια τους οδήγησε στην απόφαση να παραμείνουν στην Αθήνα, αλλά να μην στερηθούν λίγες στιγμές δροσιάς. Να παραμείνουν στην Αθήνα, αλλά να μην στερηθούν λίγες στιγμές δροσιάς. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εσείς που μας ακούτε, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του Ελλάδα FM, στους 94,3 μεγάκυκλους εδώ στην Αττική μας, μας ακούτε και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Αναρωτηθείτε λοιπόν, πόσοι από εσάς που είσαστε τώρα συντονισμένοι σε αυτή την ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα, είτε είστε στο σπίτι σας, είτε είστε πιθανώς στον τόπο της εργασίας σας, είτε ίσως οι περισσότεροι από εσάς βρίσκεστε μέσα στα αυτοκινητά σας με αναμένο το εργοντήσιον και το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας, η μνήμη του είναι κλειδωμένη στους 94,3. Πόσοι από εσάς θα πάτε πράγματι διακοπές? Ίσως οι μεγαλύτεροι εξ ημών να θυμάστε προηγούμενα χρόνια, προηγούμενες δεκαετίες, όταν παίρνατε το πλοίο της γραμμής και πηγαίνατε στις Κυκλάδες. Ή κάποιοι από εσάς παίρνατε επίσης το πλοίο της γραμμής ή και το αεροπλάνο και πηγαίνατε στα Δωδεκάνησα ή στην Κρήτη τη Λεβετογένα και κάνατε 15 μέρες διακοπών. Τώρα στα νησιά αυτά πηγαίνουν μόνον οι ξένοι. Ή για να είμαστε ακριβείς, να μην είμαστε υπερβολικοί, η μεγάλη πλειοψηφία των τουριστών στα νησιά αυτά είναι ξένοι, οι οποίοι αγοράζουν πακέτα διακοπών και διακοπάρουν στην Πάρο, στην Άξο, στην Αστροπαλιά, στη Σύρο και στα άλλα νησιά μας. Εκεί που εσείς λόγω του κόστους δεν μπορείτε να πάτε. Εσείς κατακλείζετε τις παραλίες της Αττικής πληρώνοντας πανάκριβα τις ξαπλώστρες, τις ομπρέλες, τους καφέδες και τα τόστ με ζαμπόν τυρί. Αλλά τα τσάρτερ προσγειώνονται το ένα μετάλλο, αδειάζοντας τουριστικά στήφη στην νησιωτική Ελλάδα, στην ομορφότερη ίσως περιοχή της πατρίδας μας. Και χαμόγελα, η ανάκαμψη για τον τουρισμό φέτος είναι ουρανοκατέβατη, καθώς κάθε 5 λεπτά προσγειώνεται στα ελληνικά αεροδρόμια και από μία διεθνής πτήση. Οι επισκέπτες σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν τα επίπεδα του 2019. Τον Ιούνιο οι αεροπορικές αφίξεις εκτινάχθηκαν σε σχέση με το 19 κατά 49% στη Σαντορίνη και κατά 22% στη Μύκονο. Αύξηση 8% κατέγραψε η ΚΟΣ και 3% η Ρόδος. Στην Πάρο η πληρότητα στα καταλήμματα κυμαίνεται από 90 έως 100% μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Πόσοι από εσάς μπορείτε να πάτε στην Πάρο? Πόσοι από εσάς μπορείτε να πάτε στη Σαντορίνη και να μείνετε σε ένα δωμάτιο στην Ία, στα Φυρά? Καλά, για τη Μύκονο δεν το συζητάμε. Πόσοι από εσάς μπορείτε να πάτε 10 μέρες σε ένα από τα νησιά μας?
Πόσοι από εσάς μπορείτε να χαρείτε αυτό που χαίρετε ο Βρετανός, ο Γάλλος, ο Γερμανός, ο Σουηδός? Δηλαδή διακοπές σε ένα Greek Island. Εσείς οι Greeks. Γιατί βεβαίως αυτός ο Ισπανός, ο Γάλλος, ο Γερμανός, ο Σουηδός, ο Αυστριακός μπορεί να αγοράζει τα πακέτα των διακοπών και να πληρώνει πολλές φορές μόνο για τη μετάβαση, ας πούμε, για την πτήση, όσο εσείς πληρώνετε για να πιείτε έναν καφέ κάτω από μια ξαπλώστρα και δίπλα από μια ομπρέλα, πάνω σε μια ξαπλώστρα για την ακρίβεια και κάτω από μια ομπρέλα. Κοστίζει ακριβά, αφού όσοι επιλέξουν μια οργανωμένη παραλία των νοτιών προαστίων θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ενδεικτικό είναι πως η είσοδος για ένα άτομο κοστίζει 8 ευρώ, ενώ για να καθίσει σε μια ομπρέλα με ξαπλώστρα θα πληρώσει 22. Αν μάλιστα παραγγείλει και καφέ, τότε θα πρέπει να πληρώσει άλλα 4,5 ευρώ. Αν συνυπολογίσουμε και τα καύσιμα, τότε μια τετραμελής οικογένεια που θα ξεκινήσει από το Μαρούσι για κάποια οργανωμένη παραλία του Αλίμου θα χρειαστεί να πληρώσει 54 ευρώ για είσοδο και ξαπλώστρες, περίπου 8 ευρώ καύσιμα και άλλα 18 περίπου για καφέ και σνακ. Σύνολο 80 ευρώ. Με 80 ευρώ ο Άγγλος έρχεται από το Λονδίνο στην Πάρο, στη Σαντορίνη και γυρνάει πίσω με τα τσάρτερ. Όσο δηλαδή εσείς ο Έλληνας πληρώνετε για να κάνετε ένα μπάνιο στον Άλιμο, εσείς και τα παιδιά σας. Το κοστολόγιο των φετινών διακοπών. 800 ευρώ για εκτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινη καμπίνα μετεπιστροφής και αυτοκίνητο με προορισμό νησί του Αιγαίου που απέχει τουλάχιστον 7 ώρες από το λιμάνι του Πειραιά. Και άλλα 2.000 ευρώ τουλάχιστον για διανυκτέρευση μίας εβδομάδας. Σύνολο σχεδόν 3.000 ευρώ μόνο για τα απολύτως απαραίτητα. Γιατί αν προσθέσουμε τα υπόλοιπα έξοδα συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, το κόστος ανεβαίνει στα 5.530 ευρώ. Η μετάβαση σε κάποιο νησί για τις θερινές διακοπές μοιάζει για πολλούς συμπολίτες μας με απλησία στο όνειρο. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής, το γεγονός ότι στην Ελλάδα το κόστος ζωής παραμένει πιο χαμηλό. Είναι μια χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωής. Θα επιμείνω σε αυτό. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής.
μια εξαιρετική ποιότητα ζωής και το κόστος παραμένει χαμηλό. Και επειδή παραμένει χαμηλό και επειδή για να πάει κάποιος στα νησιά μας για παράδειγμα μια τετραμελής οικογένεια με γιο ταχύ από τον Πειραιά για να πάει στη Ρόδο χρειάζεται 489,50 λεπτά. Για να πάει στην Κρήτη 720 ευρώ. Ενώ για την ΚΟ θα χρειαστεί 600 ευρώ μόνο για το πλοίο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις έχουν καταγραφεί προς τις Δυτικές Κυκλάδες συν 27% και στις Κεντρικές Κυκλάδες συν 30%. Χρυσάφι κοστίζουν πλέον τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δημοφιλείς προορισμούς. Αλλά βεβαίως εσύ κύριε Πρωθυπουργέ προσφέρεις ένα φουλάρισμα του ρεζερβουάρ στις αρχές Αυγούστου σαν αντιστάθμισμα για τις αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης. Και θα πρέπει να υπάρξει μια ανακούφιση των πολιτών, ειδικά εν ώψη των καλοκαιρινών διακοπών, διότι αναγνωρίζω απόλυτα πόσο δύσκολο είναι για μια οικογένεια η οποία θέλει να φύγει διακοπές και πρέπει να φύγει με το αυτοκίνητό της, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, τουλάχιστον να υπάρχει μια ανάσα ως προς τις μετακινήσεις των καλοκαιρινών διακοπών για τα έξοδα των καυσίμων. Δηλαδή εσύ τους λες γεμίστε ένα ρεζερβουάρ τσάμπα. Αλλά όταν γεμίσουν το ρεζερβουάρ και θέλουν να βάλουν το αυτοκίνητο στο οχηματαγωγό, εκεί να πρέπει να πληρώσουν ένα μισθό. This one who's out to have you and just his breath will burn your curls. Don't you fret. Επειδή όλα τρέχουν πλέον με σπασμένα φρένα. Here come the fathers. Με σπασμένα φρένα πάει η τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη, αφού στην Αττική σπάνια θα δεις πρατήριο με τιμή κάτω από 2,40 ευρώ το λίτρο. Το ρεύμα ακολουθεί το ράλι στο φυσικό αέριο που τρέχει με σπασμένα φρένα. Με σπασμένα τα φρένα τρέχει ακρίβεια σε ενέργεια, τρόφιμα και καύσιμα την ώρα που τα νοικοκυριά αγκομαχούν για να τα φέρουν βόλτα. Παντού σπασμένα φρένα. What you doing there up atop my roof? Creeping across them shingles. You about scared me half to death, girl. What's your name, Ruthie Lingle? Βάλε να ακούσουμε λίγο κικίλια. Είμαι τουριστική περίοδο και να έχουμε περισσότερα έσοδα. Προφανώς ανεβήκαμε μία κατηγορία ολόκληρη από τον τρόπο τον οποίο χειριστήκαμε την αμερικανική αγορά. Θυμίζω από τις 7 Μαρτίου μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι το Δεκέμβρη. Έχουμε 9 πτήσεις την ημέρα, 63 την εβδομάδα direct από την Αμερική, 500.000 ταξιδιώτες από Ατλάντα, Βοστόνη, Σικάγο, Νιούικ, JFK, DC, Delta, American, United και Emirates. Ακόμα και στο τριήμερο που είχαν τις γιορτές τους, γιατί είναι 4th of July, αυξήθηκαν 14% οι αφίξεις για το τριήμερο αυτό. Καλό είναι αυτό. Κανένας δεν διαφωνεί ότι αυτό είναι πάρα πολύ. Αλλά να δώσω μερικά στοιχεία, γιατί εμένα μάλιστα μιλάω με στοιχεία αυτής της δουλειάς που έχει γίνει. Το World Travel Market λοιπόν έβγαλε τα στοιχεία των κρατήσεων για το τρίμηνο, το τρίτο πλέον του 22 σε σχέση με το 19. Top 10 προορισμοί στην Ευρώπη, οι 6 είναι ελληνική. Συνάυξηση. Η Μύκονος αύξηση 29% από το 19. Η Ρόδος αύξηση 29%. Τα Χανιά αύξηση 26%.
Το Ηράκλειο αύξηση 23%, η Σαντορίνη αύξηση 20% και η Θεσσαλονίκη, Παύλα Χαλκιδική, αύξηση 17%. Το περιμέναμε να μην είχε, γιατί φεύγανε πηγαίνουν πολύ Ρώσοι. Φυσικά η Αθήνα μέσα αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ ψηλά και προσέξτε η Γερμανία, όλη η αγορά της το τρίμηνο, το τρίτο του 22, αύξηση σε σχέση με το 19, 14%. Μάλιστα, και παρά το γεγονός, ναι, ψηφίζουν Ελλάδα, αλλά για άκου τώρα κάποια άλλα στοιχεία. Το μπάνιο στις οργανωμένες πλάσεις της Αθηναϊκής Ριβιέρας για μια τετραμελή οικογένεια ξεκινά πλέον από τα 30 ευρώ για είσοδο, ξαπλώστρα και καφέ και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 60 τα Σαββατοκύριακα. Το κάθε μέρα θάλασσα το ξεχνάμε, λένε οι περισσότεροι. Τις καθημερινές το σετ ξαπλώστρες ομπρέλα κατόπιν κράτησης στοιχίζουν 17 ευρώ. Η είσοδος 6 ευρώ το άτομο και ένας καφές 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δηλαδή 27 ευρώ και 50 λεπτά το άτομο. Σαββατοκύριακα για τις ίδιες παροχές η τιμή ανεβαίνει στα 34 ευρώ και 50 λεπτά. Για την ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες σε παραλίες και της Χαλκιδικής αλλά και εδώ του Θερμαϊκού. Δίπλα στη Θεσσαλονίκη στην Επανομή συγκεκριμένα φτάνουν τα 50 ευρώ. Ξεκινώντας από την ακρίβεια στη βενζίνη, οι οικογένειες υπολογίζουν ότι χρειάζονται τουλάχιστον 30 ευρώ για τη μετακίνησή τους προς κάποια παραλία. Έτσι μαζί με τα έξοδα για φαγητό και καφέ όπως λένε, μια τετραμελής οικογένεια θα πληρώσει για μία ημέρα τουλάχιστον 130 ευρώ. Η δεύτερη σειρά είναι 40, αν ενδιαφέρει. Απηγαίνει ανάλογα 30. Με τη θέση. Με την απόσταση στο εκεί που σκάει το κύμα, μάλλον. Α, όσο πιο μπροστά, τόσο πιο ακριβά. 450 ευρώ πληρώσαμε. Πρώτοι όμως. Μπροστά στο κύμα. Χτυπούσε το κύμα τα πόδια μας. Μπορεί να φτάσουν και τα 600 ευρώ η πρώτη σειρά. Τα μπροστινά τραπέζια ήταν στα 1000 ευρώ το άτομο και τα πίσω τραπέζια ήταν 500 ευρώ. Στη Μύκονο τώρα πάμε για να δούμε τις ξαπλώστρες που στοιχίζουν όσο ένας βασικός μισθός. Βάλε λίγο κικίλια πάλι. Κρατήσεις ότι οι Condor Kinder Touristik ζητάνε πακέτα όπως και οι Γάλλοι για Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη και κάνω και μια, αν θέλετε, μια δήλωση εδώ πέρα. Παρακαλώ. Η τουριστική σεζόν φέτος θα τελειώσει το Δεκέμβρη. Μακάρι, μακάρι. Κύριε Υπουργέ, εγώ θα συνδυάσω την... Η τουριστική σεζόν θα τελειώσει το Δεκέμβρη για τους ξένους, αλλά τον Ιούλιο δεν έχει αρχίσει για τους Έλληνες. Και είστε και περήφανοι. Βάλε λίγο κικίλια ακόμα. Ριμπραντάραμε τη χώρα προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Ριμπραντάραμε. Σε όλο τον πλανήτη. Προμοτάροντας ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός, γι' αυτό και βλέπετε όλους αυτούς τους ταξιδιώτες, τους τουρίστες και τις επενδύσεις. Δεύτερον, ότι τα καταφέραμε και όταν δεν είχαμε εμβόλια, στο πρώτο καλοκαίρι που, να το πω λαϊκά, κόλωσαν να ανοίξουν άλλες χώρες και εμείς ανοίξαμε, θα τα καταφέρουμε και τώρα προφανώς. Η πλειονότητα των ταξιδιωτών, τουριστών και Ελλήνων κινούνται σε εξωτερικούς χώρους αυτή την εποχή και άρα αυτό μειώνει προφανώς τον κίνδυνο υπερμετάδοσης σε κλειστούς χώρους με υγρασία και κρύο κατά κύριο λόγο ιός. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε και δεν πρέπει στοιχειώ. Ριμπραντάρανε τη χώρα, τη ριμπραντάρανε. Εσείς ριμπραντάρατε τη χώρα. Αλλά αν ο Έλληνας θελήσει, ρε παιδί μου, να φάει ένα άλλο μπραντ, σουβλάκι, εδώ να δεις πως ριμπραντάρατε το σουβλάκι. Ένα σαλονικιώτικο σουβλάκι με πίτα ψωμάκι πωλείται 3,60, όταν μόλις πριν λίγους μήνες η τιμή του ήταν 2,70. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε παραδοσιακό κατάστημα, το πιτόγυρο έφτασε τα 3,90 ευρώ. Οι εκτιμήσεις ωστόσο είναι ακόμη πιο απεσιόδοξες και προβλέπουν το σουβλάκι να ξεπεράσει κατά πολύ τα 4 ευρώ. Αύξηση έως και 40% έχει πάρει το σουβλάκι στη Θεσσαλονίκη, πλέον πλησιάζει τα 4 ευρώ. Οι τιμές για πίτα γύρω και πίτα σουβλάκι στη Θεσσαλονίκη φλερτάρουν ακόμα και με τα 4 ευρώ. Πού θα φτάσει αυτό το έρμο το σουβλάκι, ήδη σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχει 4,30. Σε ανατιμήσεις φωτιά ακόμη και στο σουβλάκι πρωταγωνιστούν σε ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters. Σουβλάκι από χρυσάφι. Το αγαπημένο και παραδοσιακό γρήγορο φαγητό των Ελλήνων τίνει να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Μια φορά τη βδομάδα παίρνουμε ένα σουβλάκι και τρώμε. Α,
Αλλά εσείς ριμπραντάρατε τη χώρα. Τα pod radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.